σήμερα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, αρκετά καλή η συγκέντρωσή μας αυτοκινήτων, παρόλο τις δυσκολίες που συναντήσαμε στον δρόμο. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας αυτός συνεχίζεται. Ο αγώνας, βέβαια να σας πω, ότι έχει ξεκινήσει μαζί με τους οδηγούς ταξί. Εμείς δεν είμαστε αυταπασχολούμενοι μόνο, έχουμε τα ίδια προβλήματα μαζί τους και μαζί με αυτούς τους συναδέλφους τους οδηγούς, οι οποίοι υποφέρουν στην κυριολεξία στο να πάνε ένα μεροκάματο, οργανώσαμε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας είναι καθαρά να διεκδικήσουμε οικονομική ενίσχυση σαν αυταπασχολούμενοι, γιατί η δυσκολία στο μεροκάματο είναι αρκετά μεγάλη. Το πιστεύω ότι το ίδιο είναι και σε εσάς που βλέπω απέναντι, βιοτέχνες, έμποροι, επαγγελματίες γενικότερα. Αυτή η κατάσταση, η πολιτική αυτή να τσακίζει τον αυταπασχολούμενο, εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να κάνουμε αγώνα και συνεχόμενο αγώνα χωρίς σταματημό. Να κλιμακώσουμε δηλαδή τον αγώνα και στην πορεία. Θα ήθελα να πω με ευκαιρία ότι εμείς σαν ταξιτζίδες καταδικάζουμε τη δολοφονία του Φλόιντ στην Αμερική, καταδικάζουμε τους ρατσιστές και αυτή την πολιτική που υπηρετούν, και εσείς όμοι οι ταξιτζίδες, έτσι βρισκόμαστε εδώ και άλλοι τόσοι και περισσότεροι, στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων στην Αμερική για δικαιώματα και ελευθερίες. Μαζί θα πορευτούμε λοιπόν μέχρι το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε. Thank you.